Νίκο, τέλος διαφημιστικού διαλύματος, επιστροφή, τέταρτο και τελευταίο μέρος μιας ακόμη ζωντανής προεκλογικής. Θες και πέμπτο. Θες και πέμπτο. Θα πάμε μέχρι το ξημέρωμα. Θα πάμε μέχρι το Δήμο Παγκαίου. Είπα μέχρι εκεί. Σήμερα. Ας εσύ δύο φορές ήρθες. Αύριο έχουμε συνέχεια. Φέτος ήρθες δύο φορές. Αύριο έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, δίνουμε τη σκυτάλη στον Δήμο Παγκαίου. Δεν γνωριζόμαστε γιατί γνωριζόμαστε καλά. Λένε ότι ναι, μπορούν και διεκδικούν για τρίτη θητεία το Δήμο Παγκαίου. Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος στο στούντιο εδώ κοντά μας, μαζί μας, ο Δήμαρχος Παγκαίου και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος με την Δημοτική Παράταξη «Ναι μπορούμε», Φίλιππος Αναστασιάδης, τον οποίο καλησπέριζουμε. Δήμαρχε, καλησπέρα και από κοντά. Καλησπέρα, Γιάννη. Δεν συνεννοηθήκαμε να το πούμε, αν και σας είναι πιο σκούρο. Σας είναι πιο σκούρο, εμένα πιο είναι ανοιχτό. Σε πάει. Τι κάνετε, πώς πάει η προεκλογική δραστηριότητα, αν και μαθημένος. Εντάξει, πλέον έχει σπάσει η χολή μας. Μεγάλος Δήμος όμως. Μεγάλος Δήμος. Πρέπει να καλύψετε όλα τα δημοτικά διαμέρισματα. Ταυτόχρονα διοικούμε και το Δήμο πέρα από την προεκλογική περίοδο. Είναι η καθημερινότητα, είναι και η προεκλογική. Προφανώς. Για μας, βέβαια, η προεκλογική περίοδο ξεκίνησε από τη δεύτερη μέρα μετά την επανεκλογή μας το 2019, για να μπορέσουμε πλέον να είμαστε σε αυτήν την ευχάριστη θέση να διεκδικούμε την στήριξη, την ψήφο των συμπολιτών μας και πιστεύω να έχουμε πολλές αξιώσεις για να πάμε για μια καθαρή νίκη. Στις 8 του Οκτώβρη. Ξέρετε, μιλάμε με υποψηφίους από διάφορους δήμους, υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους και αυτό που λένε μερικοί είναι κάντε όπως ο Δήμος Παγκαίου. Τι κάνετε εσείς διαφορετικό και κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνετε εξασφαλής κονδυλίων και όλα τα σχετικά. Πολλά εκατομμύρια, κύριε Αναστασία. Δόξα τω Θεώ, έχει πάει πάρα για την πολύ επόμενη. Καλά. Και έχουμε φροντίσει πάρα πολύ τις υποδομές μας στον Δήμο Παγκαίου και όπως συνηθίζω να το λέω, δεν υπήρξε χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο να μην υποβάλουμε πρόταση και να μην καταφέρουμε να χρηματοδοτηθούμε. Γι' αυτό έχουμε κάνει και την διαφορά και βέβαια δεν το λένε μόνο στην περιοχή μας, αλλά ο Δήμος Παγκαίου πλέον έχει γίνει πρότυπο, Δήμος πρότυπος του Πανελλήνιου. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε, το ακούμε από συναδέρφους, αλλά το βλέπουμε και από τους ανθρώπους που επισκέπτονται την περιοχή μας, το βλέπουμε και από τους ικανοποιημένους πολίτες και επισκέπτες του τόπου μας, τόσο στο πρωτογενή τομέα, όσο και στο κομμάτι του τουρισμού, που πλέον είναι και η μεγάλη βιομηχανία του τόπου μας, πέρα από τον πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ σημαντικές οι δράσεις που έχουμε εκεί. Αναπτύσσεται όμως αρκετούς θεματικούς άξονες, πέρα από τις υποδομές, την κοινωνική πολιτική, τον αθλητισμό, την παιδεία, είναι πάρα πολλά. Και φυσικά ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος βάλεται και ο τουρισμός από την άλλη, είναι δύο διαφορετικά. Είναι η ναυαρχίδα γενικότερα. Είναι δύο διαφορετικά αντικείμενα τα οποία είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να πεις ότι έχεις μια πετυχημένη θητεία ή ο Δήμος έχει μια πορεία, την οποία στέλνω και ένα μήνυμα και λέω στους αντιπάλους μας ότι να φροντίσουν να συνεχίσουν με την ίδια την πορεία και να μην αλλάξουν την πορεία αυτή της ανάπτυξης που έχει πλέον και της πρόοδου που έχει ο Δήμος μας. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα όσον αφορά τις υποδομές μας. Οι υποδομές, αν ξεκινήσουμε από την ίδρυυση, θα θυμηθούμε στην Ηρακλίτσα, από όσο γνωρίζω, μένεις αγαπητέ Νίκο, θα θυμηθούμε ότι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ούτε νερό. Πίεση δεν είχε. Δεν είχε πίεση και αυτή τη στιγμή το ανάλογο υπήρχε και στη Νέα Πέραμο με γλυφό νερό. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε και συνιστούμε τους πολίτες μας να πίνουν νερό από την Βρύση. Ένα νερό που μέσα από ένα δίκτυο 11 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, έργο που έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε, μεταφέρθηκε νερό από το ποταμό Μαρμαρά έως και την Ηρακλίτσα, τα σύνορα με την Καβάλα. Νερό ποιοτικά ελεγμένο και πάρα πολύ καλό, καθαρό και απαλλαγμένο από μικρόβια, αλλά και πάνω απ' όλα και ποσοτικά τόσο ώστε να μπορεί να καλύψει την ανάγκη των συμπολιτών μας. Το ίδιο και στην Πέραμο. Αντίστοιχα, το βλέπουμε στην Νικήσιανη, που θυμάστε το πρόβλημα που είχαμε με το αρσενικό όταν είχαμε αναλάβει ακόμη. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο το έχουμε λύσει μία διαπαντός, αλλά και στο παραλιακό μέτωπο της παραλίας Οφρυνίου, όπου και εκεί υπήρχαν προβλήματα που δεν υπήρχε επάρκεια στο νερό και φυσικά η ποιότητά του δεν ήταν καλή. Αυτή τη στιγμή σε όλο το Δήμο έχουμε εξαιρετικά πολύ καλό πόσιμο νερό και η ποσότητά του βέβαια είναι τέτοια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μας. Υποδομές, όταν μιλάμε για υποδομές δεν είναι μόνο το νερό, βιολογική καθαρισμή. Ολοκληρώσαμε τον βιολογικό καθαρισμό του Παγκαίου, λειτουργεί της Δημοτικής Ενότητας Παγκαίου, λειτουργεί άψογα.
Ολοκληρώσαμε τον βιολογικό καθαρισμό του Χρυσοκάστρου και των Κηπιών. Ολοκληρώσαμε τον βιολογικό καθαρισμό της Φωλιάς, τον βιολογικό καθαρισμό της παραλίας Οφρηνίου, και να ξεκαθαρίσουμε και το εξής, γιατί βλέπω διάφορα τηλεοπτικά σποτάκια και κινηματογραφικά σποτάκια που κάνουν κλπ. Η παραλία Οφρηνίου, στην παραλία Οφρηνίου λειτουργεί ο βιολογικός άψογα. Αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις που υπάρχουν τόσο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος όσο και από την Διεύθυνση Υγείας της Καβάλας που έχουν γίνει, και οι επιστήμονες το λένε πέρα από το ότι μπορεί να λέει ο καθένας. Αποδέκτης είναι ούτως ή άλλως από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το ρέμα του Ορφανίου. Εκεί ούτως ή άλλως το καθαρό νερό πέφτει στον αποδέκτη και καταλήγει στη θάλασσα. Αυτή είναι η μελέτη του έργου. Αυτό έχει ελεγχθεί περιβαλλοντικά και ισχύει και εφαρμόζεται. Άρα το νερό το οποίο πέφτει στον αποδέκτη είναι πεντακάθαρο. Από εκεί και πέρα καταφέραμε σε αυτό το κομμάτι να πάμε ένα βήμα περισσότερο. Και τι καταφέραμε? Καταφέραμε και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένα έργο που έχει να κάνει με την τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, από την οποία θα προκύπτει νερό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρτευση των ακινήτων, των αγροτεμαχίων που είναι στην περιοχή του Ορφανού. Ενώ παράλληλα, μια που μιλούμε για βιολογικούς καθαρισμούς, έχουμε υποβάλει πρόταση 8,5 εκατομμύριων ευρώ για την αναβάθμιση και την περαιτέρω δυναμικότητα επεξεργασίας λιμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών, όπου εκεί στην Πέραμο επεξεργάζονται τα λίμματα της Περάμου, της Ηρακλίτσας, του Αγίου Ανδρέα, των Ελευθερών, του Ελεγχωρίου κλπ. Και ταυτόχρονα είμαστε η διοίκηση αυτή, η οποία καταφέραμε, ενώ ίσχυε το οξύμορο να πέφτουν τα λίμματα στη Δημοτική Ενότητα Πιεραίων, να πέφτουν τα λίμματα μέσα από το αποχετευτικά δίκτυα, ενώ κατάφεραν και προτίμησαν αυτό το παράδοξο, το παράλογο, η προηγούμενη διοίκηση και συγκεκριμένα ο Ξουλόγης να κάνει δίκτυα και να φεύγουν μέσα στα ρέματα τα λίμματα. Εμείς καταφέραμε και ήδη χρηματοδοτήθηκαν οι βιολογικοί καθαρισμοί, έχουμε συμβασιοποιήσει και άμεσα ξεκινούν. Άρα σε όλο το Δήμο έχουμε και αυτές τις υποδομές. Και θέμα το γεωθερμικό πεδίο έχετε να μας. Καλά, εντάξει, κύριο, είναι σημαία το έχει ο Δήμος Παγκαίου, νομίζω. Βεβαίως. Βεβαίως. Κυρία Βαρύτη, άλλα λέγει αυτό. Τι έλεγε? Η κυρία Βαρύτη έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Και ένα λιτό ουσιαστικά. Δεν μπορεί να απολυτεύεσαι. Θα το πω πάλι με κινηματογραφικά σποτάκια. Όταν, καταρχήν, δεν έρχεσαι για να ενημερωθείς. Πρέπει να ενημερωθείς είτε από την διοίκηση, και αν δεν θες από την διοίκηση, από τις υπηρεσίες. Είναι πολύ ποτέ. Ενώ την πρώτη μέρα απευθύνθηκα με μία πρόταση, με μία επιστολή μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, και το εννοώ και με γνωρίζετε. Έτσι γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας και εσείς και όλοι ότι αυτό που λέω το εννοώ, την κάλεσα να έρθει. Πέραν τούτου θα έπρεπε να περάσει από τις υπηρεσίες για να γνωρίζει τι σημαίνει πολιτικός, τι σημαίνει γεωθερμικό πεδίο, για να γνωρίζει τι σημαίνει τα έργα αυτά που εξαγγέλουμε εμείς που έχουμε κάνει, διότι ακόμη και οι υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες μάχονται μαζί μου, συνεισφέρουν, προσφέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί τέλος μπορεί να έχουμε καταφέρει ως διοίκηση να τους εμπνεύσουμε για να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο να προσβάλλεις, αν θέλεις μάλλον να προσβάλλεις την διοίκηση, τους αιρετούς, να προσβάλλεις και τις υπηρεσίες για αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Ένα γεωθερμικό πεδίο που το είχαμε αναλάβει, που όταν είχαμε αναλάβει είχε κριθεί η πρόταση που είχε υποβάλει η προηγούμενη διοίκηση του Ξουλόγη ως απαράδεκτη, το πήραμε από το μηδέν, υποβάλαμε την πρότασή μας, έχουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουμε την έγκριση από την ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την εκτέλεση αυτού του έργου, συνεργαστήκαμε με φορείς όπως είναι η ΕΛΓΟ Δήμητρα, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και με έγκριτους πολιτικούς, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, και καταφέραμε να υποβάλουμε μία πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ, και μάλιστα σε μία περίοδο της ενεργειακής κρίσης να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε από το ΠΟΥΔΟΕ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με 20 εκατομμύρια ευρώ συν το ΦΠΑ, που το ΦΠΑ απαλλάσσεται, και έτσι να έχουμε μία πρόταση ολοκληρωμένη, μία μελέτη η οποία δημοπρατείται και εφαρμόζεται να εκτελείται. Πώς προκύπτει ότι δεν έχουμε κάνει για το γεωθερμικό και πάμε και βγαίνουμε στις δοκιμαστικές αυτές αντλήσεις που έχουμε κάνει, τις γεωτρήσεις που έχουμε κάνει εμείς φωτογραφίες? Και βέβαια μου επιτρέπετε, γιατί όπως το είπες Γιάννη προηγουμένως, όντως είναι ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που έχουμε καταφέρει
να υλοποιήσουμε. Να πω πολύ σύντομα ότι με την ανόρυξη των νέων γεωτρήσεων θα καταφέρουμε να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Με, από αυτό ένα μέρος αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος θα το χρησιμοποιούμε ώστε να λειτουργεί όλο το σύστημα, τα αντιλιοστάσια που έχουμε και όχι μόνο οι γεννήτριες, οι αντλίες που θα έχουμε και θα χρησιμοποιούμε. Θα μεταφέρεται το γεωθερμικό ρευστό για τηλεθέρμανση, ούτως ή άλλως στην περιοχή εκεί για την τηλεθέρμανση των οικιών, των καταστημάτων, των εργοστασίων που υπάρχουν, των ξενοδοχείων που υπάρχουν στον τόπο μας και τυχόν συσκευαστήρια ή θερμοκήπια που θα προκύψουν, γιατί υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί, και το υπόλοιπο θα πωλείται στην ΔΕΗ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα απομειώσουμε εντελώς το κόστος και θα παρέχουμε πολύ χαμηλή ενέργεια στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Όλα αυτά δεν τα ξέρει η κυρία Βαρύτη. Έπρεπε να φροντίσει να τα μάθει. Είναι υποψήφια. Έπρεπε να φροντίσει να τα μάθει. Όπως αντίστοιχα με ανάλογο σποτάκι, συζητάμε για το λιβάδι και το παγκαίο. Για το παγκαίο. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι καταφέραμε και ολοκληρώσαμε, δεν ξέρω. Και ολοκληρώσαμε, δεν θα απαντήσω εγώ. Ολοκληρώσαμε την μελέτη που αφορά την καταγραφή της βιοποικιλότητας του παγκαίου. Αυτό σημαίνει ότι καταγράψαμε τη χλωρίδα, την πανίδα, όπου είναι ένας μπούσουλας, πέρα το ότι επισκέπτονται πάρα πολλά παιδιά της περιοχής μας και όχι μόνο το λαογραφικό παλιό μουσείο που είχε η Μουσθένη, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας μπούσουλας για να μπορέσουμε στο Πανελλήνιο και όχι μόνο γιατί έχει γίνει και η καταγραφή του στην αγγλική γλώσσα, να μπορούν να δουν την βιοποικιλότητα του παγκαίου. Από εκεί και πέρα υποβάλαμε πρόταση στην ΟΧΕ, μαζί σε συνεννόηση με την περιφέρειά μας, για να χρηματοδοτηθεί η πρόσβαση στο δασικό χωριό, που δεν ξεχνούμε ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι την παραχωρήσαμε στην ΚΙΝΣΕΠ και αυτή τη στιγμή είναι ο Θόδωρος που το δουλεύει αυτή τη στιγμή, ο Κοκκινίδης, το δασικό χωριό. Το επισκέπτονται πάρα πολύ και φτιάχνουμε και την πρόσβαση για εκεί. Όσο δε για το περιβόητο αυτό μεγαλοπίβολο σχέδιο του λιβαδιού, η μελέτη στην οποία αναφέρεται η κυρία Βαρύτη ήταν μια μελέτη της τάξης των 3.000 ευρώ που έχει να κάνει με την διάνοιξη του μονοπατιού στο λιβάδι και το οποίο δεν έχει καμία σχέση αυτή η μελέτη με το τι ονειρεύεται ή το τι έλεγε ότι από αυτή τη μελέτη θα μπορεί να προκύψει όμως αντίστοιχα. Δεν ξέρω. Ας ρωτάει όμως αντίστοιχα αυτήν ή να δει λίγο το συμβουλάτο Ρέστης. Αντίστοιχα εμείς για το λιβάδι για να πάει και να κάνει αυτό το σποτάκι, έχουμε διαθέσει ένα έργο προϋπολογισμού 450.000 ευρώ για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους επισκέπτες στην περιοχή και να γνωρίσουν το λιβάδι. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, τι δεν κάνατε γενικότερα αυτή την τετραετία που μας πέρασε σωστά? Μπήκατε στη διαδικασία να δώσετε προτεραιότητα στη θωράκιση κάποιων οικισμών οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε πλημμυρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε, και κάθετε και λίγο ερχόμαστε και πρέπει για να ξεκαθαρίσουμε. Επιτόπιο ρεπορτάζ, παύλα αυτοψία, στις πληγές της περιοχές. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί βλέπουμε ότι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αστείευονται, είναι συχνά πυκνά. Η κλιματική αλλαγή την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας προϋποθέτει να υπάρχει ετοιμότητα. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα από το βήμα που μου δίνεται να ευχαριστήσω καταρχήν τους εθελοντές, οι οποίοι ξέρετε ότι το δίκτυο των εθελοντών είναι πολύ αναπτυγμένο στην περιοχή μας. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο. Μπορεί να λέμε ο Δήμος, να μιλούμε για ρέματα κλπ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπεύθυνοι, υπόλογοι, αρμόδιοι για τα ρέματα είναι καθαρά η περιφέρεια. Ο Δήμος μπορεί συνεπικουρικά να συνδράμει και το κάνουμε. Και το κάνουμε καλά. Έχουμε καθαρά ρέματα στην Πέραμα, έχουμε καθαρά ρέματα στην Ελευθερούπολη. Δόξα τω Θεώ, γιατί η φύση δεν δαμάζεται. Να ξέρουμε τι λέμε. Στα ακραία και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Όμως αυτά που είναι χαραγμένα, αυτά τα οποία είναι διαμορφωμένα όπως είναι, εμείς φροντίζουμε και τα έχουμε πεντακάθαρα. Παρόλο που το ξαναλέω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Παγκαίου. Και πρέπει να. Όχι του Δήμου Παγκαίου, γενικότερα των Δήμων. Είναι της περιφέρειας. Όμως εκεί πρέπει να σκύψει η πολιτεία και να πει ότι με 60.000 ευρώ που παίρνει ο Δήμος Παγκαίου και αφορά την πολιτική προστασία, αντιλαμβάνεστε ότι ούτε η πυροπροστασία μπορεί να κάνει, ούτε αντίστοιχα να καθαρίσει τα ρέματα. Δυστυχώς,
Το βλέπουμε, το ζούμε και εκεί πρέπει να συνδράμει η πολιτεία ώστε να έχουμε. Και η γεωμορφία εμείς... τη περιοχή, όπως είναι το ρέμα τη Αγία Φωτεινή Παρασκευή στην Ελευθερούπολη, ναι, που πραγματικά και αυτό έδωσε συμβάντα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Παγκαίου είναι το άγρυπνο μάτι, βλέπει να είναι καθαρό, αλλά απέναντι στην ακρότητα των φαινομένων. Εκεί είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο αυτό, πρόβλημα, είναι αυτό, η ακρότητα αυτό, των φαινομένων. Προβλέψεις... Εμείς όμως τώρα να πάμε να δούμε, ναι, γιατί σε άλλες, ναι, περιόδους, ναι, το ζήσαμε, δεν ήταν καθαρό. Και τώρα να πάμε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν σαφέστατη εντολή οι συνεργάτες μου ότι το ρέμα της Αγίας Παρασκευής με την δυναμική που μπορεί να έχει για την απορροή των Νοεμβρίων είναι πάντα καθαρό. Και εκεί είναι θέμα δικό μας που δεν περιμένουμε ότι την περιφέρεια ούτε εξωγενείς παράγοντες για να συνδράμουν αυτό, το κάνουμε εμείς ως Δήμος. Και τα δέσποτα, ναι, κάνετε τίποτα? Το λέω ημέρα, γιατί στην καβάλα το σήμερα είναι η μέρα των ζώων, ναι, έτσι, ναι, το ξέρουν, παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και έτυχε, γιατί το είχαμε προγραμματισμένο ούτως ή άλλως, να κόψουμε ακόμη μία κορδέλα. Παρόλο που μας κατηγορούν ότι δεν κόβουμε κορδέλες, δεν θα το κάνουμε. Ούτε θα κόβουμε κορδέλες. Εμείς όμως θα πηγαίνουμε, θα λειτουργούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Μας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι δεν κόβουμε κορδέλες. Σήμερα πήγαμε. Και έργα, λέει, πραγματικά θα τα πούμε. Εμείς στεναχωριέστε εδώ. Αλλά θέλω να βρεθούμε μαζί με αυτούς που μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε έργα. Να τους πούμε εμείς τι έχουμε κάνει, αλλά να μας πούν τι φαντάζονται από αυτά που θα ήθελαν να κάνουν που δεν κάναμε. Διότι ακόμη και στο πρόγραμμά τους, από τα ζώα με πήγες αλλού, Νίκο, ακόμη και στο πρόγραμμά τους, τα περισσότερα τα οποία διαλαλούν ότι θα κάνουν, μέχρι τα Χριστούγεννα, άντε το αργότερο κάποια μέχρι το Πάσχα, εμείς θα τα έχουμε ολοκληρώσει, γιατί δεν είναι στο πρόγραμμά μας. Είναι αυτά τα οποία ήδη έχουμε συμβασιοποιημένα και εκτελούμε. Δεν ξέρω. Ας μάθουν. Γι' αυτό και ο κόσμος, γι' αυτό και οι συμπολίτες μας, γι' αυτό και οι ψηφοφόροι μας είναι αποφασισμένοι από σήμερα για το τι πρέπει να κάνουν, για το ποιος μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Μάλιστα. Μιλάμε για ατελείωτα... Και να πω ότι, ναι, το καταφύγιο, ναι, μια, ναι, που, ναι, το αναφέρατε... Γιατί εμείς ακόμα μια... σαν Δήμος Καβάλας είμαστε... Είναι μια νέα δομή που φιλοξενεί αδέσποτα ζώα. Ήδη έχουμε μεταφέρει περίπου τα 10 ζώα τώρα. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, ήταν κοινό σε όλη την Ελλάδα, ήταν από το πρόγραμμα Φιλόδημος, υποβάλαμε πρόταση, εγκρίθηκε και είναι από... Να σας πω κάτι, δεν ξέρω αν θέλω να το συγκρίνουμε με την Καβάλα που δεν θέλω με τίποτα, αλλά στο Πανελλήνιο μπορεί να είναι το πρωτοδεύτερο, το οποίο ήδη μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ήδη σήμερα λειτουργεί. Μάλιστα. Εμάς μας ενδιαφέρει να λειτουργεί. Εμάς μας ενδιαφέρει να παρέχουμε υπηρεσίες όπως πρέπει προς τους συμπολίτες μας και ας μην κόβουμε κορδέλες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε να λειτουργεί και το ξέρουν οι συμπολίτες μας και προς αυτή την κατεύθυνση πάλι θέλω να ευχαριστήσω και τις φιλοζωικές που ήταν πάντα στο πλευρό μας για την δουλειά που κάνουμε και να πω ότι τώρα με τις στηρώσεις αλλά και την περίθαλψη των ζώων που το έχουν ανάγκη, είτε κάποια είναι άρρωστα, είτε κάποια είναι επιθετικά, να μπορέσουμε να προσφέρουμε πραγματικά και σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, μιλάμε επίσης και για έναν Δήμο με μία ακρογραμμή πολλών χιλιόμετρων. Πόσων χιλιόμετρων περίπου? 65 χιλιόμετρα. Και θέλετε να μας δώσετε και εμάς 10 χιλιόμετρα. Αυξάνεται. Εσείς... Την Αερακλήτσα να έρθει η Αερακλήτσα στο Δήμο. Όχι, ο Δήμος Καβάλας. Τώρα είμαστε στην Καβάλα. Η κυρία Ιωσήφ. Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι Αερακλήτσα. Να έρθει στο Δήμο Καβάλα. Νομίζω ότι αν βάλουμε αυτό το δίλημα, μπορεί να πάρουμε και το παλιό στο βάλτε το στο τραπέζι να το κουβεντιάσουμε. Μιλάμε για μία βάλτε το στο τραπέζι να το κουβεντιάσουμε. Μεγάλη αυτογραμμή. Έτοιμος είναι. Εντάξει, κάποτε παίρναμε νερό από την Καβάλα. Η προηγούμενη διοίκηση και συγκεκριμένα ακόμη και ο Μπαταλογιάννης που μιλούν για αεργία για μας κλπ. Αεργία, ότι δεν έχουμε κάνει έργα. Δεν είμαστε άξιοι. Εκείνοι ήταν που κόψανε το νερό που παίρναμε από την Καβάλα και φροντίσαμε και να το φέρουμε από το Μαρμαρά. Μιλάμε για μία ακτογραμμή με πολλών χιλιόμετρων. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, κύριε Κομνηνέ, αγαπητέ Γιάννη, να περνάω ως δήμαρχος σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Να βλέπω ικανοποιημένους. Εντάξει, εγώ άλλο ήθελα να την καταλήξω την ερώτηση. Συγγνώμη, σύντομα, γιατί θέλω να το πω. Και ξέρεις, βγαίνει από μέσα μου αυτό. Το να μπορώ και να βλέπω ικανοποιημένους επιχειρηματίες, είτε είναι στο χώρο της εστίασης, είτε οπουδήποτε αλλού, αλλά και ικανοποιημένους επισκέπτες, το ζεις, το χαίρεσαι. Και αυτή είναι η χαρά και η ικανοποίηση. Η χαρά της προσφοράς που κάνεις και η ικανοποίηση όταν βλέπεις ικανοποιημένους ανθρώπους
και επαγγελματίες είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσες να έχεις σε μια παραγωγική θητεία. Το ερώτημα είναι σημαντικό βέβαια, αλλά από την άλλη έχουμε μια μεγάλη ακτογραμμή, 60 περίπου χιλιόμετρων όπως είπατε, και είναι επισκέψιμη από τους Βαλκάνιους τουρίστες και όχι μόνο από τους όμορους νόμους, καθώς ο Δήμος Παγκαίου τους καλοκαιρινούς μήνες βουλιάζει. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, οι παροχές δεν ξέρω τι, γιατί περάσαμε ένα Γολγοθά από 40 κύματα με το πολυδύναμο ιατρείο, στην παραλία Οφρενίου, στην Τούζλα, όπου ο πληθυσμός τετραπλασιάζεται. Η καθαριότητα γενικότερα είναι ένας πονοκέφαλος και για τους αρμόδιους αντιδημάρχους, γιατί έχουμε χρόνο. Υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχουν και πολλά σκουπίδια. Έσοδα δεν ξέρω τι έσοδα υπάρχουν από το πάρκινγκ της Νέας Ηρακλήτσας, έτσι ώστε να ισορροπούν λίγο την κατάσταση, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι πολίτες, οι δημότες γενικότερα, στο κομμάτι των παροχών και της καθαριότητας. Είναι πολλά, βλέπετε, πολλά, τα πολλά, θέματα πολλά, που σας πολλά, βάζουμε. Πολλά ταυτόχρονα. Όσον αφορά την καθαριότητα, ήμασταν η διοίκηση που το είχαμε αποφασίσει και κονταριστήκαμε ακόμη με τις ιδεολειψίες που είχε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και καταφέραμε, ναι, και ιδιωτικοποιήσαμε ένα κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων. Μάλιστα. Πέρα το ότι και υπάρχει έτσι ένα μεικτό σύστημα καθαριότητας που αξιοποιούμε πλήρως το προσωπικό του Δήμου. Και το καθαρισμό των πρανών. Που και εδώ, όχι, την μόνο καθαριότητα, την αποκομιδή. Πέρα, ναι. Την αποκομιδή. Δεν γίνεται η αποκομιδή, γίνεται ένα κομμάτι από τους υπαλλήλους του Δήμου, και που θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι κυρίως την περίοδο του κορονοϊού παρήχαν εξαιρετικές υπηρεσίες με δύσκολες υγειονομικές συνθήκες. Και το άλλο το κομμάτι έχει να κάνει με τον ιδιώτη, που με μια διαδικασία η οποία ήταν διαφανέστατη, προκήρυξαμε την μελέτη μας και έτσι προέκυψε ένας ιδιώτης ο οποίος κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων και μάλιστα με πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Βέβαια, έχουμε προμηθευτεί, διαθέσαμε περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να προμηθευτούμε νέα μηχανήματα, εξοπλισμό για την αποκομιδή των απορριμμάτων, φορτηγά, GCB κλπ. Τα οποία απομειώνουν το λειτουργικό κόστος ούτως ή άλλως. Και έτσι λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε ένα Δήμο που είναι καθαρός τόσο στην αποκομιδή, 2 και 3 φορές την ημέρα περνάνε κυρίως από τις περιοχές Εχμής, είτε είναι Ηρακλήτσα, Πέραμος, Τούζλα κλπ. Προκειμένου να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Και εδώ πάω σε άλλο κομμάτι. Εμείς είμαστε η διοίκηση που έχουμε μετρήσιμα στοιχεία. Έχουμε μελετήσει, έχουμε δει και θα το πω δημόσια σε εσάς ότι θα καταφέρουμε και δεσμεύομαι γι' αυτό ότι μπορούμε να μειώσουμε το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τουλάχιστον σε ποσοστό 10%, το οποίο είναι κοστολογημένο και το οποίο προκύπτει από την ορθή διαχείριση που κάνουμε, παρόλο που το ενεργειακό κόστος στα πετρέλαια κλπ. Έχει αυξηθεί, αλλά εμείς, και μπορώ να δεσμευθώ και να το πω, διότι η διαχείρισή μας ήταν πάρα πολύ καλή και μπορούμε να το μειώσουμε τουλάχιστον σε ποσοστό της τάξης του 10% πλάς. Αυτό για να γίνει όμως προϋποθέτει σωστή διαχείριση. Θυμούνται οι συνδημότες μας ότι όταν είχαμε αναλάβει χρωστούσε ο Δήμος Παγκαίου περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ σε προμηθευτές, εργολάβους κλπ. Χτυπούσαν την πόρτα, δεν λέγαν καλημέρα Δήμαρχε, μας χρωστάτε έλεγαν. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 Οκτωβρίου. Πόσο ακριβώς έχουμε σήμερα? 5 Οκτωβρίου. 4. Γιάννη, έχασες τις μέρες και τις εκτιμές. Είμαστε 4 Οκτωβρίου και έχουμε πληρωμένα τα τιμολόγια μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Και στο αποθεματικό του Δήμου μας έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια πολύ χρηστή διαχείριση για την οποία, να το πω και το εξής, δεν μας έχει κατηγορήσει ποτέ καμιά αντιπολίτευση για την διαχείρισή μας. Βέβαια, εννοείται, είναι το αυτονόητο, έτσι πρέπει να γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σε κάθε περίπτωση τα χέρια μας είναι και το μέτωπο, είναι πεντακάθαρα. Γι' αυτό βγαίνουμε στην κοινωνία, γι' αυτό διεκδικούμε και την στήριξή τους για να μπορέσουμε. Ορίστε, βεβαίως. Από 6 εκατομμύρια αρνητικό, πήγαμε στα 5 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή ως θετικό, ως απόθυμα στο Δήμο μας. Αλλά οι υποδομές που λέτε δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει για να μπορέσει να έρθει ανάπτυξη, επειδή μιλούσαμε για το παραλιακό μέτωπο, πρέπει να μπορείς
να βλέπεις και την οικιστική ανάπτυξη που θα προκύψει. Σίγουρα. Την περίοδο της κρίσεως. Mm-hmm. Είχαμε την τύχη, γιατί συνηθίζω να το λέω ότι οι κρίσεις γεννούν ευκαιρίες. Είχαμε την τύχη να έρχονται στον τόπο μας επισκέπτες, κυρίως οδικού τουρισμού. Οι επισκέπτες αυτοί, λόγω της παροχής των υπηρεσιών που δίναμε ως Δήμος, αλλά και των επαγγελματιών μας, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, καταφέραμε να έρθουν και να ξαναέρθουν στο Παγκαίο. Όχι μόνο ως επισκέπτες μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας, αλλά και να αγοράσουν κάποια ακίνητα ή να διαδώσουν και σε άλλους ότι, ξέρεις, το Παγκαίο αξίζει, λόγω των συγκριτικών πλέον εκτιμάτων που έχει, να το επισκεφτείς. Εμείς λοιπόν ήμασταν αυτοί που διαθέσαμε προσωπικό, πιστεύοντας ότι με την οικιστική ανάπτυξη που θα προκύψει έπρεπε να έχουμε πολεοδομία στο Δήμο μας. Θυμάστε, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι ως Δήμος Παγκαίου να το κάνουμε, όμως τότε όταν είχα πάρει αυτή την απόφαση έβλεπα όντως αρκετά μπροστά. Βλέπαμε την οικιστική ανάπτυξη που θα έρθει. Διαθέσαμε άξιους συνεργάτες από την τεχνική μας υπηρεσία, πολιτικούς μηχανικούς και διοικητικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή συνθέτουν μια πολύ καλή ομάδα στην πολεοδομία του Δήμου. Ο Δήμος Παγκαίου εκδίδει οικοδομική άδεια σε ένα μήνα. Είναι βλέπετε τι αυτό γίνεται σε άλλους Δήμους. Να μην πούμε για τη Θάσο, γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε ότι ήταν ανασταλτικός παράγοντας το να έρθει κάποιος στην περιοχή και να επενδύσει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η οικιστική ανάπτυξη, αυτή η οικιστική έκρηξη που υπάρχει σε όλη την περιοχή μας. Και σας λέω ότι μόνο στο παραλιακό μέτωπο, περισσότερες, θέλω να ακουστεί αυτό, Γιάννη, περισσότερες από 1000 νέες συνδέσεις ίδρυυσης έχουμε κατά έτος. Δηλαδή σημαίνει ένα καινούριο χωριό γίνεται αυτό, κάθε αυτό χρόνο. Σημαίνει. Και αυτοί έχουν την ίδρυυσή τους. Τα υδρόμετρα που προφανώς, σας έδωσε προφανώς ο φίλος σας και ο Παπαστερίου, βεβαίως. Ναι. Εκείνα αφορούσαν, την άρδευση, αλλά υπάρχει και πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα της ίδρυυσης. Πώς τα παίρνετε αυτά τα λεφτά? Πάτε από εδώ, πήραμε 900 χιλιάρικα. Πάτε από εκεί, παίρνουμε 1 εκατομμύριο. Γυρνάτε από την Κέντρη. Τόσο πολύ σας βοήθησε η επικοινωνία και λόγω ΚΕΔΕ και όλα. Κοιτάξτε, η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει στο Παγκαίο βοηθάει, και λένε ότι εκεί μάλλον υπάρχει ένας δήμαρχος που ίσως είναι καλός, άρα πρέπει να τον βοηθήσουμε και σε επίπεδο συναδέλφων. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι συμμετέχω στην ΚΕΔΕ πραγματικά βοηθάει αντίστροφα, ώστε να έχω την πληροφόρηση από τις υπηρεσίες, από τα υπουργεία κλπ. Να μπορέσουμε να ετοιμαζόμαστε ως ομάδα, που είμαστε μια πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς τεχνοκράτες, συνεργάτες σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνο στην τεχνική μας υπηρεσία, βοηθάει η οικονομική υπηρεσία, βοηθάει η νομική μας υπηρεσία, βοηθούν ταυτόχρονα όλες οι υπηρεσίες για να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Και έτσι καταφέρνουμε να έχουμε αυτήν την πρώτον, αυτή την χρηματοδότηση, την καλή ροή χρηματοδοτήσεων, αλλά και την απορροφητικότητα, διότι τα περισσότερα έργα μας αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Δώσατε την ίδια βαρύτητα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα? Βεβαίως. Παραγωνίσατε κάποια, αφήσατε κάποια στην τύχη τους? Δεν υπάρχουν. Λόγος. Δεν ακούτε παράπονα? Όχι, γενικότερα δεν ακούω. Από δημότες κάποιων δημοτικών διαμερισμάτων που λένε ότι ο Αναστασιάδης έδωσε βαρύτητα σε όλο το παραλιακό μέτωπο, έδωσε βαρύτητα εκεί και εμάς μας ξέχασε? Έχω απάντηση. Έχω απάντηση. Στην αρχή το αντιμετώπιζα. Στην αρχή ακούγονταν. Αυτή τη στιγμή, θα το πω, πριν από μια εβδομάδα ήμουνα στην Νικήσια. Είναι ένας ορεινός οικισμός με ζωντάνια όπως παλαιότερα, αλλά στους 11 ανθρώπους που καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι και μιλούσαμε και κάναμε κουβέντα και γι' αυτό, γυρίζω μια ματιά και τους βλέπω όλους έναν στα μάτια. Από τους 11, οι 7 είχαν συμφέροντα στην ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου, διότι ο ένας ήταν μπετατζής, ο άλλος έκανε σκεπές, ο άλλος περνούσε πλακάκια, ο άλλος προμήθευε πλακάκια, ο άλλος δούλευε στο χώρο της εστίασης. Από τους 11, οι 7 είχαν συμφέροντα οικονομικά, εργασιακά, στο παραλιακό μέτωπο. Άρα, ο Δήμος Παγκαίου αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, που συνηθίζω να λέω, και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που ακούγαμε παλαιότερα. Πραγματικά έχουν αμβληθεί όλες αυτές οι σκέψεις,
οι παραλογισμοί που υπήρχαν και θεωρώ ότι υπάρχει μια ταυτόχρονη ανάπτυξη σε όλο το Δήμο μας και όσον αφορά τις υποδομές μας και στην ίδρυυση το ίδιο γίνεται παντού και στην αποχέτευση το ίδιο γίνεται παντού και οι βιολογικοί καθαρισμοί δουλεύουν παντού και όπως έπρεπε να δουλεύουν χωρίς να προτάσουμε κάποιες περιοχές έναντι κάποιων άλλων. Η μελλοντική κατάργηση των νομικών προσώπων. Πώς το σχολιάζετε? Πιστεύω. Θα γίνει, αν, πιστεύετε. Ναι, θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει. Σίγουρα ήταν απόλυτος ο Θοδωρής ο Λιβάνιος, ο υπουργός, που το έλεγε. Βρεθήκαμε και στην ΚΕΔΕ αλλά και μαζί που κάναμε μια κουβέντα. Είναι καλό. Είναι καλό. Καλό. Αν θέλουμε να δηλαδή λειτουργήσουμε. Τι? Είναι καλό. Γιατί εμείς είμαστε απ' έξω, δεν ξέρουμε. Ναι. Είναι καλό το γεγονός ότι συμμαζεύουμε τα νοικοκυριά μας και όταν είναι, ένας, γιατί, τι, όταν είναι μια, πλέον μια μεγάλη επιχείρηση, ναι. Αν το δεις εντελώς τεχνοκρατικά, ναι. Θα μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Θα δοθούν βέβαια και αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους που θα έχουν την επίβλεψη των νομικών προσώπων, αλλά θα συμπτυχθούν και θα συγχωνευτούν πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα και έτσι θα υπάρχει και καλύτερος έλεγχος. Κανείς και καλύτερα, δεν και καλύτερα, είναι. Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του. Ίσα-ίσα. Αξιοποιείται όλο το προσωπικό και μόνο όφελος θα είναι αυτό. Μακάρι να το κάνουν. Βέβαια, έχει γίνει βεβαιασμένα και μάλιστα σε μια περίοδο που όλοι είχαμε τις εκλογές και λοιπά. Ακριβώς, και έπρεπε ναι. να συζητηθεί. Αλλά είναι απαράβατη, απαράβατος όρος από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, ότι θα προχωρήσουν και καλά θα κάνουν κατ' εμένα να προχωρήσουν. Εντάξει, την ώρα που δεν κάνει κανείς τη δουλειά, την ώρα που συμμαζεύονται όλα, τώρα ίσως. Τεχνικά έτσι λίγο να υπάρχει μια αριθμία το πρώτο διάστημα, αλλά νομίζω ότι Θα λυθούν ναι. προβλήματα. Λίγο, θα προβλήματα. Λίγο πολύ μάθαμε γενικότερα για τα πρωτάγματα. Τα σχολεία τα προσέχετε, Αναστασιάδη, και... Νίκο, ναι. Για την τρίτη θητεία. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει και τέταρτη ή αν θα υπάρξει κάποια διεκδίκηση κάποιου άλλου εδράνου προσωπικά. Δεν είναι. Αναστασιάδη, γιατί... Μη βάζεις. Αυτά συνήθως τα κάνω εγώ. Αυτά τώρα μη μου παίρνεις. Why not? Κοιτάξτε, αν ήταν να πάω για βουλευτής. Όχι τώρα. Αν ήταν να πάω για βουλευτής, θα πήγαινα και τις δύο προηγούμενες θητείες που είχα ανάλογη πρόταση. Εγώ το δηλώνω, το έχω πει ότι είμαι ερωτευμένος με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι νιώθω πολύ πιο παραγωγικός. Η αμεσότητα που έχουμε με τους συμπολίτες μας, το γεγονός ότι καταγράφουμε τα προβλήματα, τα ξέρουμε και δίνουμε λύσεις, αυτό πραγματικά με δελεάζει. Είναι και αυτό το οποίο είναι ο κινητήριος μοχλός για τον οποίο ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν καταφέρνεις και κάνεις έργο 11 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αγροτική οδοπία, έργο που ποτέ ξανά δεν έγινε στο Παγκαίο, περπατάς αυτούς τους δρόμους και χαίρεσαι πραγματικά. Όταν καταφέρνεις να μεταφέρεις για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες, νερό από τον Στριμώνα, όταν καταφέρνεις με έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, όταν καταφέρνεις και υλοποιείς έργο που αφορά την υπογειοποίηση όλων των δικτύων στην Πιερία Κοιλάδα, την ενεργειακή τους αναβάθμιση όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων που υπάρχουν εκεί, έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ που ποτέ δεν έγινε. Και να ευχαριστήσω, εδώ θέλω και τους ανθρώπους του ΤΟΕ Πιερίας Κελάδας που καταφέραμε να, κάνουμε, να εκτελείται τώρα ένα τόσο μεγάλο έργο, τότε η χαρά της προσφοράς, της ικανοποίησης, της δημιουργίας είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να σκέφτεσαι κάτι άλλο. Μάλιστα, εμείς να ευχηθούμε... Τι τελειώσαμε, έχω και άλλο να πω. Έχω και άλλο να πω. Μίλησες, Νίκο, θα το πω και αυτό, για τα σχολεία μας. Για τα σχολεία μας. Επέκταση. Κάναμε, ναι. Σε αυτούς που δεν θέλουν να τα δουν, θα τους πω ότι επεκτείναμε το γυμνάσιο του ποδοχωρίου. Καταρχάς είναι μία εκεί. Κοιτάξτε, ορισμένες παρεμβάσεις και επεκτάσεις και αυτά είναι λίγο στα. Εντάξει, κάναμε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε πολλά σχολεία. Να ξεκινήσω από το σχολείο του Κοκκινοχώματος. Να πάμε στην Ελευθερούπολη, στο γυμνάσιο, στο ΕΠΑΛ, στο δεύτερο, στο ποδοχωρίο, το δημοτικό σχολείο, της Νεκίσχενης, το σχολείο. Όλα αυτά τα σχολεία, όταν λέμε ενεργειακή αναβάθμιση, σημαίνει 50% του κόστους, αν ήταν να το κάνεις καινούριο. Γιατί πετυχαίνουμε και να απομειώνουμε το ενεργειακό κόστος αυτών, αλλά και να έχουμε τα παιδιά μας σε ένα πολύ καλό περιβάλλον για την εκπαίδευσή τους. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε ώριμες μελέτες. Που πέρα από αυτά τα οποία δεν βλέπουν αυτά που έχουμε κάνει, μας λένε ότι σχεδιάζουμε σε μελέτες. Ναι, έχουμε ώριμες μελέτες, γιατί έχουμε συζητήσει ήδη για να μπορέσουμε να υποβάλουμε νέα έργα, τα οποία θα ανοίξουν στον άξονα 2021-2027, στο νέα ΕΣΠΑ, και εκεί το δηλώνω ότι έχουμε ετοιμότητα. Και τέλος,
γιατί σας λέω ότι βιάζεστε. Οδοποία. Δεν βιαζόμαστε εμείς. Μας κάτι. Είναι. Ωραία. Ο κλείνω με αυτό. Χρόνος κλείνω είναι. Με αυτό. Παράταση. Κλείνω πολύ με αυτό. Ευχαριστώ να συνεχίσουμε. Κλείνω με αυτό. Κοιτάξτε να σας πω, μεσημέρι εμείς δεν έχουμε ιδίο. Το ξέρω. Σας χρόνια να έχουμε. Απογευματινή ώρα μια φορά την ημέρα. Σας βλέπω και σας χαίρομαι. Όμως να σας πω κάτι. Σε όλο τον Δήμο Παγκαίο, αυτή τη στιγμή, τρεις διαφορετικές εταιρείες που ασχολούνται με τεχνικά έργα και συγκεκριμένα ασφαλτοστρώσεις, ασφαλτοστρώνουν όλο το Δήμο Παγκαίο. Δεν θα απολογηθώ γιατί γίνονται προεκλογικά. Γίνονται προεκλογικά γιατί. Καλά, το Μάρτιο. Ναι. Επειδή το λένε, μπράβο, μου άρεσε που το είπε. Το Μάρτιο του 2023. Για τον δρόμο και το Παγκαίο. Τον Μάρτιο του 2023, Γιάννη. Τον Μάρτιο του 2023, μόλι το Μάρτιο του 2023, έτσι, από το πρόγραμμα. Που, από πρόταση που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χρηματοδοτήθηκε το Παγκαίο για να εκτελέσει έργα κόμβους και έργα οδοποίησης. Καταφέραμε από το Μάρτιο μέχρι και παραμονές των εκλογών, μέσα στο Σεπτέμβριο που ξεκίνησαν, να έχουμε εγκαταστημένους τρεις εργολάβους και να κάνουν. Δεν θα απολογηθούμε γι' αυτό. Νιώθουμε υπερηφάνεια και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέρουμε αντί για μετά από ένα χρόνο να εκτελούμε αυτά τα έργα και να λυθεί όλη αυτή η παραφιλολογία γιατί γίνονται προεκλογικά. Γιατί είχαμε την δυνατότητα, είχαμε την ικανότητα και αυτή τη στιγμή εκτελούμε όλα αυτά τα έργα. Και να συνεχίσετε, κύριε Αναστασιάδη. Έχετε πολλούς εχθρούς τελικά απέναντί σας. Υπόθηκαν πολλά και αντιπροεκλογική περίοδο. Πολιτικούς αντιπάνω. Ανοίγεις μεγάλο θέμα. Να στείλουμε λίγο την καλησπέρα μας και τις ευχές μας στον Βασίλη Καρά. Ναι, ναι. Δημαρχέ, ναι. Νομίζω ότι πρέπει. Ο Βασίλης Καράς είναι ένας καλός φίλος. Επικοινωνώ όσο μπορώ μαζί του. Και πραγματικά θέλουμε να στείλουμε την ευχή μας να είναι καλά όλοι μας. Να έχει το κουράγιο, τη διάθεση. Τον περιμένουμε στις 8 του Οκτώβρη να έρθει να ψηφίσει και ξέρει τι ψηφίζει. Πάντα ήταν φίλος και πάντα στήριζε τον εμπορούμε. Και το λέω γι' αυτό γιατί υπόθηκαν και πολλά περί υπόθηκαν υπηρετές, πολλά. Υπόθηκαν αλλά και πολλά. Για την υγεία του γενικότερα. Καλά είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Είναι καλά. Μακάρι ακριβώς. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Του στέλνουμε τους φιλικούς χαιρετισμούς μας από εκεί και πέρα. Πρέπει να πάρεις μία είδηση και θα το πω γιατί το λέμε περί αντιπάλων. Οι δύο αντίπολα ψηφοδέλτια υπάρχουν που διεκδικούν το δημαρχιακό θόκο. Είναι αυτό του, και θα το πω με την σειρά τους διότι είναι και δημοτικός σύμβουλος, ο Διαμαντόπουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης και είναι και ένα νέο ψηφοδέλτιο που μιλάει για φρεσκάδα, που μιλάει για νιώτη, που μιλάει για νέα δεδομένα, νέα στην ηλικία, η κυρία Βαρύτη, αλλά με παρελθόν, που είναι της κυρίας Βαρύτη το άλλο το ψηφοδέλτιο. Και θα το πω, επειδή μ' αρέσει να λέω την αλήθεια και είναι της πάσης γνωστό, τουλάχιστον στο Παγκαίο, ότι πίσω από την κυρία Βαρύτη υπάρχουν υποστηρικτές. Υπάρχουν εκεί δαιμόνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οι μέντορές της. Συγκεκριμένα είναι ο κύριος Φιλόσογλου και το λέω ανοιχτά και δημόσια. Ο πρώην δήμαρχος Ελευθερούπολης, κάνετε ότι δεν το ξέρετε. Είναι και ο κύριος Ξουλόγης, οι οποίοι τρέχαν σπίτι-σπίτι για να μπορέσουν να καταφέρουν να καταρτήσουν ένα ψηφοδέλτιο για την κυρία Βαρύτη. Με τέτοιες τακτικές, οι οποίες ακολουθήθηκαν, δεν μπορεί να πιστεί ο κόσμος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην διοίκηση του Παγκαίου ή να ευαγγελίζονται το καινούριο. Και μάλιστα οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον για οικονομικές διαπλακές, πήγαιναν στα δικαστήρια, τιμωρήθηκαν ποινικά, πειθαρχικά, ήταν σε έκπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μένουν πίσω από την κυρία Βαρύτη και να διεκδικούν την ψήφο των συνδημοτών μας. Το Παγκαίο έχει αποφασίσει. Στηρίζει τον Εμπορούμε, στηρίζει την παράταξη, την δική μας, την παράταξη του Αναστασιάδη, που κριθήκαμε ότι έχουμε αξιόλογα στελέχη με μεγάλη εμπειρία από πίσω, αλλά και πάνω απ' όλα αξίζει να σημειωθεί ότι καταφέραμε, εμπνεύσαμε και είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, πάρα μα πάρα πολλοί νέοι. Οι νέοι προκύπτουν μέσα από διαδικασίες οι οποίες, αν μη τι άλλο, είναι διαδικασίες που μπορούν να δώσουν την ελπίδα στον τόπο μας.
Μάλιστα, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Για το τόσο να είχαμε, θα. Αν θέλετε, έρχομαι και από Δευτέρα. Δεν έχω πρόβλημα, όποτε με καλείτε θα είμαι εδώ. Από Δευτέρα σίγουρα. Εννοείται. Και το ίδιο βράδυ της Κυριακής και μετά θα τα πούμε. Ή εν ώψη του δεύτερου γύρου. Μάλλον κάτι τέτοιο. Έχει αυτό, ναι, και αυτό. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο 5 Οκτωβρίου. Σήμερα, Τετάρτη 4 του μήνα στις 7.30. Στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel στην Καβάλα, η ώρα δημιουργίας και η υποψήφια δήμαρχος Καβάλας Αναστασία Ιωσήφιδου πραγματοποιούν την κεντρική προεκλογική ομιλία. 7.30 και έπεται συνέχεια την Πέμπτη και την Παρασκευή με τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Πες ότι και αύριο το βράδυ, συγγνώμη, Γιάννη. Φυσικά. Αύριο το βράδυ έχουμε το debate εδώ. Με την κυρία Βαρύτη. Μπορούμε να δούμε και το σχετικό τρέιλερ αύριο μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Θα είμαστε εδώ. Οι υποψήφοι δήμαρχοι Παγκαίου, ο κύριος Αναστασιάδης, κυρία Βαρύτη και ο κύριος Διαμαντόπουλος, θα σταυρώσουν τα ξύφια σε μια ακόμη τηλεοπτική αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που θα γίνει εξ αναβολής λόγω του ότι ασθένησε η κυρία Βαρύτη με κορονοϊό, με COVID και γι' αυτό δεν πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και θα γίνει αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 10. Δώστε το τρέλερ και για να ολοκληρώσουμε. Την 5η, 5 Οκτωβρίου, δείτε στην τηλεόραση του Σέντερ την τηλεμαχία των υποψηφίων δημάρχων Παγκαίου. Τον δημαρχιακό θόκο διεκδικούν ο δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης και εκ νέου υποψήφιος επικεφαλής της παράταξης «Ναι μπορούμε». Η επικεφαλής της παράταξης «Ξεκινάμε» Μαρία Βαρύτη και ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκής Εισπύρωση» Μιχάλης Διαμαντόπουλος. Την 5η, 5 Οκτωβρίου, στις 10 το βράδυ, στην τηλεόραση του Σέντερ. Αύριο λοιπόν στις 10 μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ημέρα Πέμπτη. Νίκο, ολοκληρώσαμε. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας.